Επανήλθε η γνωστή μας κυρία Ζαχάραβα με νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης Μιτσοτάκη. Η Αθήνα προσπαθεί να δικαιολογήσει την απόφαση της να ενταχθεί στο αντιρωσικό μέτωπο. Πρόσφατε δηλώσει των ελληνικών αρχών μαρτυρούν την προσπάθεια τη Αθήνα να δικαιολογήσει την απόφαση τη να ενταχθεί στο δυτικό αντιρωσικό μέτωπο. Αυτό δήλωσε σήμερα σε ενημέρωσή τη η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζεχάροβα, σχολιάζοντα τι δηλώσει του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στι 16 με 17 Μαΐου. Όπω σημείωσε η κορυφαία διπλωμάτη, ο Μητσοτάκη έδωσε ένα περίεργο σύνολο ιστορικών αναλογιών. Ο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων πριν από 200 χρόνια αποδείχθηκε ότι ήταν ισοδύναμο με τι εγκληματικέ ενέργειε του καθεστώτο του Κιέβου, το οποίο επί 8 χρόνια πολέμησε εναντίον των πολιτών του στον Ντομπά. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανεί ότι οι ήρωε στην υπεράσπιση του ελληνικού φρουρίου του Μεσολογίου το 1825 τοποθετήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με του Ναζί από το τάγμα Αζόφ το 1826, είπε. Στην πραγματικότητα, μεταξύ άλλων, μιλάμε για άλλη μια προσπάθεια τη Αθήνα να δικαιολογήσει τη βαθιά λανθασμένη απόφασή τη να ενταχθεί ενεργά στο δυτικό αντιρωσικό μέτωπο μεταξύ των πρώτων που έστειλαν όπλα στο Κίεβο, με τη βοήθεια των οποίων οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανίας βομβαρδίζουν καθημερινά τον άμαχο πληθυσμό, σκοτώνει ανθρώπου στο Ντόνελσκ, στο Ρουμπίζνε, στην Αβδίευκα και σε άλλου οικισμούς, τόνισε η Ζαχάροβα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική ηγεσία αναπαράγει προσεκτικά διεστραμμένε ερμηνείε των ενεργειών τη Ρωσία, η οποία, μετά από ανεπιτυχεί προσπάθειε να επιτύχει μια ειρηνική διευθέτηση τη ενδοουκρανικής σύγκρουση, αναγκάζεται να υπερασπιστεί το ρωσόφωνο πληθυσμό τη Ουκρανία στο γενικό πλαίσιο τη κατάσταση ασφάλεια στην περιοχή και στον κόσμο. Παράλληλα, η Ζαχαρόβα τόνισε ότι η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μακρύ κατάλογο αβάσιμων κατηγοριών. Αποκλείεται μια εναλλακτική άποψη ή απλώ η πιθανότητα να παρουσιαστεί κάτι σαν αντίθεση, γιατί τα ρωσικά μέσα μαζική ενημέρωση αποκλείονται από τον ελληνικό χώρο ενημέρωση. Τον εκπρόσωπο του ρωσικού διπλωματικού τμήματο και γύρω από αυτό λειτουργούν ω ένα είδο κωδικού πρόσβαση για την πίστη τη Αθήνα στου κανόνε και τι κατευθυντήριε γραμμέ ή πανάτο. Οι αναδυόμενε νέε προκλήσει δεν μένουν χωρί απαρκεί απαντήσει από τη ρωσική πλευρά, κατέληξε διπλωμάτη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.